κέρδισε και το Βολαργό. Πλέον έχουμε 4 νίκες σε 4 παιχνίδια. Εντάξει, δεν κάνει να λέει αυτό. Κάθε μέρα παλεύουμε για να κάνουμε περισσότερες. Παίζαμε σήμερα σε μια ομάδα, απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή, που ερχόταν με 7 νίκες σε ρίο. Και διεκδικούσε τη νίκη για να πεσταριστεί ακόμα πιο καλά στην άνοδο, σε θέσεις και την άνοδο. Εμείς όμως εδώ είχαμε δουλέψει πολύ σκληρά. Βγάλαμε χαρακτήρα σε μεγάλα διαστήματα μέσα στο παρκέ. Και τώρα προχωράμε με αυτό. Ποιο είναι το στοιχείο που έκρινε το παιχνίδι σήμερα? Βασικά ήμασταν πολύ καλοί στην άμυνα. Έκαναμε πολύ μεγάλη ενέργεια στην άμυνα. Προσπαθούσαμε να περιορίσουμε όσο περισσότερο το τρίποντο που είχαν. Γιατί είναι καλή επιθετική ομάδα με βάση το τρίποντο ο Χολαργός. Μαζέψαμε τα rebound, τρέξαμε στο ενδιασμό όποτε μπορούσαμε και βρήκαμε τα ελεύθερα σου. Τώρα έχουμε μπροστά μας το Νέσπορ στην Πάτρα. Ένα ακόμη παιχνίδι δύσκολο. Είναι ένα παιχνίδι που είναι εκτός έδρας με όλη τη συμμαχία της Λέξεων, γιατί έχουμε και το ταξίδι πρώτη φορά η ομάδα φέτος θα βγει από την Αθήνα. Θα παλέψουμε όλη την εβδομάδα μέσα στις προπονήσεις και βάσει του πλάνου που θα καταστρώσει ο coach θα πάμε για το διπλό. Και να πούμε και κάτι και για τον κόσμο που σήμερα. Ό,τι και να πούμε, εντάξει, είναι λίγο για τον κόσμο. Είναι ο έκτος παίκτης της ομάδας και ακόμη μια φορά και σήμερα ήταν συγκλονιστικός.